Αυτός είναι ένας παίκτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από κινήσεις της περιφέρειας, σε πολλά επίπεδα θα σας τα πούνε, κατάφερε η περιφέρεια εδώ, Βορείου Αιγαίου, να μπει στο στρατηγικό, ας το πούμε, πρόγραμμα της καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των περιφερειών. Εδώ βλέπετε λοιπόν, στο χάρτη που έβγαλε η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπετε με μπλε εδώ τις περιφέρειες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Όπως βλέπετε, η μισή Ευρώπη, οι μισές περιφέρειες Ευρώπης είναι στο πρόγραμμα. Με αρχηγούς Ισπανούς, οι οποίοι, επειδή είναι η έδρα εκεί, έχουν ενταχθεί και το μεγαλύτερο κομμάτι. Αυτό είναι πρόγραμμα στρατηγικό για την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, από όλη την Ελλαδίτσα, μία περιφέρεια κατάφερε να τη χωθεί, να το πω έτσι απλά, και να διεκδικήσει και να καταφέρει να μπει στο πρόγραμμα και είναι η διάσημη και γνωστή περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Τη βλέπετε εδώ. Βλέπετε λοιπόν εδώ τι μπλε παίζει και τι πορτοκαλί που είναι όλοι αυτοί που παίζουν μέσα και από όλη την Ελλάδα, μα από όλη την Ελλάδα, μία περιφέρεια κατάφερε και χώθηκε σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι στρατηγικό και για την ανάπτυξη. Δεν είναι η καινοτομία για την καινοτομία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τον νόμο. Γιατί η καινοτομία είναι κάτι ωραίο, λέμε πράγματα διάφορα. Εδώ όμως μιλάμε για ανάπτυξη μελλοντική. Εδώ λοιπόν το έχουμε κάνει σημαία και είμαστε και περήφανοι γι' αυτό. Αλλά θα σας τα πει και ο Περιφερειάρχης, είναι η αρχή. Ή μάλλον το τέλος της αρχής εδώ, το ότι μπήκαμε μέσα. Είναι για μας μια ανάσα πολύ γερή, το σημερινό γεγονός, τα εγένεια. Καθώς επίσης και αυτή η συνέντευξη μαζί σας, σαν ένα αρκτήριο λάκτισμα της προσπάθειάς μας. Kick-off. Kick-off, ακριβώς. Kick-off. Λοιπόν, σήμερα δεν θα μπούμε σε πολύ μεγάλη ανάλυση για το τι κάνει το γραφείο και θα πούμε ορισμένα πράγματα. Περισσότερο είναι για να δείξουμε την παρουσία και το ξεκίνημα αυτό, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες, να δώσουμε τα βασικά στοιχεία της ενασχόλησής του και φυσικά όλοι οι παράγοντες οι οποίοι έχουν συσχετιστεί και έχουν βοηθήσει όλη αυτή την προσπάθεια να πούνε τη γνώμη τους και την άποψή τους. Και πρώτος φυσικά ο κύριος Περιφερειάρχης, αν έχετε την καλοσύνη, να μας πείτε δύο λόγια, καθώς επίσης και τις ευχές σας για την προσπάθειά μας. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Είναι το εναρκτήριο λάκτισμα, το kick-off meeting για τη λειτουργία του Γραφείου Καινοτομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Παρήσατε πολλοί φορείς που καλέσαμε και τον κύριο Πρόεδρο ευχαριστώ του επιμελητηρίου και καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και άλλοι φορείς. Τι είναι αυτό που κάνουμε? Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία, η καινοτομία, ο τεχνολογικός εξυγχρονισμός, η νέα γνώση, η διεθνοποίηση, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι λέξεις που ακούμε πλέον καθημερινά. Αυτές οι λέξεις βρίσκονται στο κέντρο του σχεδιασμού των νέων αναπτυξιακών πολιτικών που ξεκινάνε τώρα και αποφασίζονται στην καινοτομία και στην έξυπνη εξειδίκευση. Ξεκινάμε ένα γραφείο, το χρηματοδοτεί η περιφέρεια μέσω του ΕΣΠΑ για να συνδέσουμε τα νησιά μας με την καινοτομία και την παραγωγή και την ανάπτυξη. Φέραμε τους καλύτερους συμβούλους από την Αθήνα. Συνεταιριστήκαμε τους καλύτερους συμβούλους. Ε, 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 ε
με άλλα στελέχη της εταιρείας. Θα προσπαθήσει να μας διασυνδέσει με τις σύγχρονες τάσεις Ευρώπης. Πού πάει η Ευρώπη? Η Ευρώπη εισάγει την καινοτομία, την τεχνολογία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της. Στη γεωργία, στη κτηνοτροφία που έχουμε εδώ αναπτυγμένα στη Λέσβο, και θα προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε τέτοιες μεθόδους. Το Γραφείο Καινοτομίας θα λειτουργεί εδώ, που για εσάς, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ένας γνώριμος χώρος, γιατί ήταν το TV Μυτιλίνη, διαμορφώθηκε σε ειδικό γραφείο με τις πινακίδες έξω, και έχουμε την μεγάλη χαρά, το λέω, το πιστεύω, να συνεργαζόμαστε με τη συγκεκριμένη εταιρεία και με τα συγκεκριμένα στελέχη. Ο κύριος Στρογγυλόπουλος, ο οποίος θα εγκατασταθεί εδώ καθημερινά, υπήρξε στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί 10 χρόνια. Καταφέραμε να τον προσελκύσουμε εδώ. Θα μας πει αργότερα το πρώτο επίτευγμα που έχει το γραφείο αυτό. Αυτό που σας είπε πριν ο κύριος Κατσάνος. Και θέλω να ευχαριστήσω από εδώ τον αρμόδιο Αντιπεριφερειακή Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,
τον οποίο για πρώτη φορά απέκτησε η περιφέρειά μας, τον επιχειρηματία κύριο Αθηνάδη Πτυχίο, ο οποίος έχει αναλάβει μερικούς μήνες στο γραφείο και έχει μέχρι τώρα εντυπωσιακά πρώτα αποτελέσματα. Θα πάρει το λόγο μετά να σας μιλήσει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που κάνουμε εδώ, την προσπάθεια, γιατί πρέπει να ξεφύγει η Λέσβος και γενικά το Βόρειο Αιγαίο από την πρωτογενή, πρωτόγονη παραγωγή. Πρέπει να, να μείνουμε στην πρωτογενή παραγωγή. Τι θέλουμε την πρωτογενή παραγωγή. Δεν επιθυμούμε να γίνουμε όπως στο Νότιο Αιγαίο, να εξαρτώμαστε μόνο από τον τουρισμό, να κλείνουμε το χειμώνα και να ανοίγουμε το καλοκαίρι, κύριε Περάστε. Μας αρέσει αυτό, αλλά για τα νησιά μας φανταζόμαστε ότι θα είναι με την πρωτογενή παραγωγή τους, με σύγχρονες μεθόδους. Θέλουμε να εισαγάγουμε σύγχρονες μεθόδους και στην πρωτογενή παραγωγή. Γιατί υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι. Αυτό το γραφείο θα μας βοηθήσει. Είμαι σίγουρος. Από τα πρώτα αποτελέσματα που βλέπω. Και από το στέλεχος και από τον κύριο Κατσάνο, που είναι ο εισαγάγων την καινοτομία και ακόμη στο πλαίσιο της Ευρώπης. Θα σας μιλήσει μετά, θα ακούσετε. Θα παρακαλούσα μετά από μένα να παίρνει το λόγο ο αρμόδιος αντιπεριφερειακής, ο κ. Αθηνάδης, που σας είπα τα πρώτα αποτελέσματα που έχει κάνει τα δυναμικά. Λεωνίδα. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Περιφερειάρχα. Αυτά τα λόγια που είπατε με κάνουν πολύ πιο υπεύθυνο. Και να ξεκινήσω στη συνέχεια των όσων ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης. Θέλω να τονίσω ότι κινούμαστε να ανασχεδιάσουμε τις πολιτικές μας με σκοπό ο όρος νησιωτικότητα να μην είναι πλέον ισοδύναμος της απομόνωσης, αλλά της ικανότητας ανάπτυξης εστιασμένων διεθνών ευκαιριών ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών. Ως αντιπεριφέρειας αρμόδιος για τα θέματα καινοτομίας, πιστεύω πως το Γραφείο Καινοτομίας μπορεί να συνδράμει τα μέγιστα και με βάση τα πρώτα δεδομένα το έχει αποδείξει. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είχε πρόσφατα μία αξιοσημείωτη επιτυχία. Την βλέπετε στο χάρτη εδώ απέναντι, αριστερά μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ανακοίνωσε 63 περιφέρειες, 7 πόλεις και 4 κράτη που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του πιλωτικού έργου συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία. Μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από κοινού με την Επιτροπή Περιφερειών Ευρώπης. Ανάμεσα σε αυτές η μοναδική περιφέρεια που προκρίθηκε να συμμετέχει, και το λέω με υπερηφάνεια, από την Ελλάδα, είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά από κατάθεση σχετικής πρότασης ανήμερα του Ελληνικού Πάσχα, για να κριτοβολογούμε την άλλη μέρα του Πάσχα κάναμε την πρόταση. Η Περιφέρεια μάλιστα θα ηγηθεί της ομάδας εργασίας για τη δημιουργία του μείγματος πολιτικής για την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επόμενη δεκαετία. Ας μην διστάσουμε να εκφράσουμε τις ιδέες μας και τα ερωτήματά μας προς το γραφείο. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τη λειτουργία του και προσανατολίζουμε καλύτερα τις δραστηριότητές του προς τα πραγματικά μας ενδιαφέροντα, τα οποία αποτελούν ενδιαφέροντα της περιφέρειας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Καλημέρα και από μένα. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπετε ότι ο μηχανισμός καινοτομίας που είχαμε εντάξει στο πρόγραμμά μας στις αρχές του 2010 που εγκρίθηκε το ΕΣΠΑ 14-20 σήμερα γίνεται πράξη, όχι σήμερα, στις αρχές του χρόνου για να είμαστε ακριβείς. Ήδη έχει δουλέψει 4-5 μήνες, βλέπουμε πρώτα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι η καινοτομία στο Βόρειο Αιγαίο πια δεν είναι μια λέξη η οποία έχει ασάφεια και ενοιολογικό έτσι αποτύπωμα, το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο για τα νησιά μας. Βλέπουμε ότι έχουμε και μηχανισμό. Δεν έχουμε μόνο πρωτοβουλίες επιχειρηματικές, αλλά έχουμε και ένα μηχανισμό ο οποίος υπηρετεί αυτή την πολιτική και που προσπαθεί να καναλιζάρει την πολιτική τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιφέρειας σε μια κατεύθυνση πιο διαφοροποιημένη. Γιατί η καινοτομία θα πρέπει να είναι ανάπτυξη. Με αυτή την έννοια και εγώ έτσι θα ήθελα να πω καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Η νέα προγραμματική περίοδος 21-27 έχει πολλούς πόρους για καινοτομία και νομίζω ότι αυτός εδώ ο χώρος και η περιφέρεια θα πρωτοστατήσει σε αυτό. Καλή επιτυχία και πάλι και από μένα. Είμαστε εμείς που παρακολουθούμε αυτό το project, το μεγάλο και τόσο υπεύθυνο και καθοριστικό η περιφέρειά μας, και παράλληλα παραλαμβάνουμε ό,τι παράγει αυτό το project. Γιατί δεν είναι απλά ένα γραφείο, έχει πολλή δουλειά από πίσω.
Βασικός στόχος είναι γενικά να έχουμε έναν ορθολογικότερο σχεδιασμό της ανάπτυξης της περιφερειακής οικονομίας μας. Και η επιτυχία όλου αυτού του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τη συλλογική προσπάθεια και τη συμπόρευση όλων των παραγωγικών δυνάμεων της περιφέρειας, από τη διάθεση συμμετοχής σε ένα γόνιμο και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο και από την επιμονή στην επιχειρηματική και ερευνητική αριστεία. Εμείς, τα στελέχη της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα συμβάλλουμε με όλες μας δυνάμεις ώστε τελικά να υπάρχουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και να παραβρεθώ εδώ ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικότητας στα εγγένεια του Γραφείου Καινοτομίας. Η καινοτομία είναι κάτι το οποίο είναι ζητούμενο για την επιχειρηματική κοινότητα και τους φορείς που την εκπροσωπούν. Άλλωστε είναι εκ των στοιχείων το οποίο θεωρούμε απαραίτητα για την ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου. Είναι μονόδρομος η καινοτομία και η στροφή προς καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας, αλλά και μορφές, και την καινοτομία και στις υφιστάμενες μορφές, στις παραδοσιακές μορφές παραγωγής και επιχειρηματικότητας. Όπως βλέπετε, ήρθαμε με ανεβασμένα τα μανίκια ώστε να πιάσουμε έτοιμη κατευθείαν δουλειά. Εύχομαι μια πολύ στενή συνεργασία. Είναι αυτό που ζητούμε και εμείς. Την έχουμε ήδη και με την Διαχειριστική Αρχή του Γιώργου του Πλοκοτάρη, αλλά και με όλους όσους χρειάζεται να συνεργαστούμε. Ήδη και εμείς κάνουμε κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, μεμονωμένες. Όλες αυτές λοιπόν πρέπει να συνανωθούν, να δημιουργήσουμε αυτό που ευχόμαστε όλοι, το οικοσύστημα καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ώστε να πάμε τα νησιά μας μπροστά, γιατί είναι μορφές επιχειρηματικότητας που θα προσδώσουν μεγάλο υψηλή προστιθέμενη αξία, πολλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και φυσικά να μας βγάλουν από τις τελευταίες θέσεις στις οποίες βρίσκεται λόγω εγγενών αδυναμιών και λόγω προβλημάτων που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια η περιφέρεια, και να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον. Και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ, φυσικά δεν χρειάζεται να το δηλώσουμε, το έχουμε δηλώσει από την αρχή, ότι είμαστε εδώ να συμπράξουμε, να βοηθήσουμε και να πάμε τον τόπο μπροστά, γιατί οι πρώτοι που νιώθουν τις αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον είναι επιχειρήσεις, και σε αυτό έχουμε δηλώσει ότι θα είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε άλματα. Και πάλι ευχαριστώ. Καλοτάξιτο το γραφείο και στενή και συνεχή συνεργασία. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Κώστος Κατζάνος. Είμαι ο αναπληρωτής διευθυντής σύμβουλος και γενικός διευθυντής του ΕΕΕ Omicron Group, της εταιρείας που έχει αναλάβει την ευθύνη να το στήσει, να το λειτουργήσει και να το τρέξει το γραφείο αυτό. Ευχαριστώ και τον κύριο Περιφέρεια για τα καλά του λόγια. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο μουρλοί και είναι επιλογή μας να παίξουμε δυνατά το Γραφείο Καινοτομίας, γιατί το θέλουμε σημαία μας. Και το θέλουμε σημαία μας γιατί στη δουλειά που κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά μερικά μένουν. Περνώντας τα χρόνια λοιπόν, θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα που, φεύγοντας από τη δουλειά, να τα αφήσεις πίσω και να λες, να έκανα κι εγώ αυτό. Το Γραφείο Καινοτομίας, που είναι μια δύσκολη προσπάθεια σε μια περιοχή σαν το Βόρειο Αιγαίο, είναι για μας το μωρό μας, να το πω έτσι. Και όπως κάθε μωρό βέβαια θέλει και φροντίδα, θέλει και τάισμα, θέλει και άλλαγμα πάνας και ιστορίες, αλλά θα το περπατήσουμε και θα το μεγαλώσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι και θέλουμε πάρα πολύ να δούμε αποτελέσματα. Ευτυχώς, και είμαι συγκινημένος για αυτό που λέω, με όποιους ανθρώπους έχουμε μιλήσει εδώ και με ανθρώπους που συμμετείχαν στη δημιουργία της ιδέας, όπως ο κύριος Πλακοτάρης το 2010 που είναι εδώ, και με τη ΔΙΑΠ, έχουμε το εξής μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Την προσπάθεια αυτή όλη την έχει αγκαλιάσει ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης, η υπεύθυνη των διαχειριστικών. Την έχει αγκαλιάσει όλος ο κόσμος και το Πανεπιστήμιο. Γύρω από αυτή την προσπάθεια λοιπόν, αφού την έχουν αγκαλιάσει, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να πάμε μπροστά. Γιατί στηρίζουν όλοι το παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή άλλη μια δουλειά που κάνουμε εμείς, αλλά είναι μια δουλειά σύσσωμη. Οι άνθρωποι, σύσσωμη η ομάδα που δουλεύει εδώ, αλλά και οι άνθρωποι που στηρίζουν και στο ανώτατο επίπεδο το πολιτικό, αλλά και στο της τακτικής
εξουσίας και των αποφάσεων. Είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να βάλουμε πλάτη και να το προχωρήσουμε. Είμαι συγκινημένος γιατί το 1984 ξεκίνησα την προσπάθεια της καινοτομίας στην Ευρώπη με κάποιο Γάλλο τότε, τον Ρόμπερτο Μιέζ. Στη Μασσαλία κάναμε ένα συνέδριο και χρόνια μετά άρχισε το πράγμα να ακούγεται. Η λέξη καινοτομία δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο. Λοιπόν, και μετά επίσης ήμουν τυχερός γιατί κάποια χρόνια μετά έπεσα πάνω στο Γιώργο Στογγυλόπουλο. Τότε 26 χρονών παλικάρι, του έδωσα μια υπερβολαβία από την εταιρεία που είχαμε τότε και κάναμε δουλειές. Και μετά δεν ξέρω πώς τον έπεισα και πήγε στο Λουξεμβούργο. Και έκατσε 10 χρόνια. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας ειδικός στο συγκεκριμένο χώρο στην Ευρώπη. Και ήταν χαρά μου που ξανασμίξαμε μετά από χρόνια και είπαμε: άσε να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και ο άνθρωπος ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ. Εντάξει, είχε κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις και στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες και εδώ και εκεί, αλλά εγκαταστάθηκε εδώ γιατί το πιστεύει. Θέλουμε να μας βοηθήσετε. Θέλουμε όλοι να είστε δίπλα μας. Και να μην διστάσετε να μας προκαλείτε. Για να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, θέλουμε κάποιον να μας τσιγκλάει. Για να πηγαίνουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα και πιο μπροστά. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι. Ευχαριστήσω και τον κύριο Περιφερειάρχη που το αγκάλιασε από την αρχή το έργο και το έδωσε. Τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη που έκατσε το Πάσχα και έτρεχε να κάνει τη... μαζί με τον Γιώργο να φτιάξουν την αίτηση για να μπούμε στο πρόγραμμα που βλέπετε την κουκίδα αυτή, για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι. Δεν έβαλε άλλο γκολ από Ελλάδα και είναι πολλοί οι παίχτες. Και ήρθε το Βόρειο Αιγαίο με τις μικρές του δυνάμεις. Αλλά να το πω λαϊκά, με μαγιά στη σκέψη. Και πήγε και χώθηκε. Και να είμαστε, είμαστε εκεί. Αυτό είναι συγκινητικό, παιδιά. Στα 42 χρόνια που είμαι στην αγορά αυτή, είναι από τις λίγες στιγμές που όταν το είπε ο Γιώργος, με πιάσαν τα κλάματα. Είναι μεγάλη επιτυχία. Πάμε δυνατά. Ένα είναι το μήνυμα που θέλω να πω. Εμείς σαν εταιρεία από την πλευρά μας, κάνουμε και άλλα πράγματα κτλ. Και είμαστε και μεγάλη εταιρεία, αλλά εδώ έχουμε το μωρό μας. Το έχουμε υιοθετήσει. Το μήνυμα που θέλω να πω είναι συνεργαστείτε, γιατί αλλιώς χανόμαστε. Μπορούμε να πάμε μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για λίγα μόνο λεπτά, να δώσω λίγες μόνο παραπάνω πληροφορίες όσον αφορά την ουσία του εγχειρήματος, καθώς επίσης και τους ανθρώπους που εμπλέκονται. Θα υπάρξουν πιο λεπτομερείς συζητήσεις και συναντήσεις, πιο λεπτομερείς παρουσιάσεις σε επιμέρους θέματα, σε άλλες συζητήσεις οι οποίες θα οργανωθούν, γιατί και το πρόγραμμα όλο αυτού του έργου είναι αρκετά πολύπλοκο, ενώ από πλευράς εργασιών και διασυνδέσεων εργασιών. Αν πούμε λοιπόν 2-3 λόγια αυτό το Γραφείο Καινοτομίας, που αποσκοπεί και τι θέλει, και αν ήδη πέρα από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από αυτό το τραπέζι έχουν βρεθεί και άλλοι που να έχουν ενδιαφερθεί και να έχουν, το έχουν αγκαλιάσει, είναι βεβαίως και είναι μπροστά μου ο κύριος Σινιώρος, ο οποίος είχαμε κάποιες συζητήσεις, γιατί για μας τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως θα πω αμέσως μετά, είναι πάρα πολύ σημαντικά, της ανακύκλωσης, κυκλικής, πράσινης οικονομίας, της μπλε οικονομίας, και ίσως πολλοί από εσάς να μην γνωρίζετε, αλλά θα έρθουν όλα αυτά στην επιφάνεια, πρωτοβουλίες οι οποίες βρίσκονται, έχουν σαν πυρήνα τους την μπλε και την κυκλική οικονομία, την πράσινη οικονομία, είναι στο στόχαστρο και στην ανασχόληση μεγάλου αριθμού οργανισμών που βρίσκονται εδώ. Μας είχαμε λοιπόν την τιμή αυτό το πράσινο χαλί που βλέπετε έξω να είναι προσφορά της ανακύκλωσης. Λοιπόν, και ευχαριστούμε και πάρα πολύ γι' αυτό. Συγγνώμη. Είναι, βεβαίως, είναι ανακυκλωμένο πράσινο προϊόν. Λοιπόν, πολύ σύντομα λοιπόν, το Γραφείο Καινοτομίας που εδώ και κάποιους μήνες έχει αρχίσει να οργανώνεται, έχει τέσσερα άτομα προσωπικό, τα οποία βρίσκονται εδώ, τα παιδιά σε αυτό το γραφείο. Είναι ο Ανέσος Χατζηδιάκος, η Νιώβη Μαρακουδάκη, είναι ο Χάρης ο Ιατρέλης και ο Σταύρος ο Δουλντούρης, ο οποίος αποσιάζει σήμερα λόγω ενασχόλησης συγκεκριμένης. Και ο υποφαινόμενος. Αυτοί είμαστε οι άνθρωποι που βρισκόμαστε σε αυτό το γραφείο. Το γραφείο αυτό έχει σαν σκοπό πάρα πολύ απλά
να παίξει ένα ρόλο το οποίο διαφαίνεται ότι θα είναι αρκετά ιδιαίτερος και πολύ πιο πολύπλοκος από τα 2-3 το πολύ άλλα γραφεία τα οποία υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Το πολύ, τα οποία έχουν κάνει όμως, κατά την άποψή μου, επειδή είναι η δουλειά μου, μάλλον τη μισή προσπάθεια, τη μισή, έτσι, τις μισές δραστηριότητες από αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Η άποψη δικιά μου και χωρίς καμία μετριοφροσύνη για την προσπάθεια της περιφέρειας, είναι ότι το γραφείο αυτό ενσωματώνει όλες τις δραστηριότητες προετοιμασίας της περιφέρειας για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πρώτον, οργανωτικά. Νούμερο 2. Ενσωματώνει και μπορεί να φέρει εις πέρας όλες τις προσπάθειες της περιφέρειας, μεγάλο αριθμό προσπαθειών της περιφέρειας, όσον αφορά το μάζεμα νέων ιδεών, οι οποίες έχουν αξία να μπορέσουν να αναλυθούν, να οριμάσουν και να γίνουν καινούργια προγράμματα και δράσεις είτε επιχειρηματικής φύσης είτε υποστηρικτικής φύσης. Για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να συλλέξουμε πληροφόρηση. Πρώτον, ένα πρώτο κομμάτι συλλογής πληροφόρησης είναι από τους ίδιους τους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται εδώ. Άρα λοιπόν δημιουργούμε το δίκτυο φορέων που είναι ο ζωντανός οργανισμός, το δίκτυο το οποίο μας δίνει πληροφόρηση και εμείς ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Αριθμός ανθρώπων που βρίσκονται στην αίθουσα αυτή τη στιγμή και είναι προσκεκλημένοι είναι από το δίκτυο των φορέων. Προσπαθούμε να έρθουμε κοντά και να αντλήσουμε πληροφόρηση από τον χώρο και το πανεπιστημιακό. Γνωρίζουμε ταυτόχρονα πάρα πολύ καλά την προσπάθεια δημιουργίας τώρα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας επίσης και στο Πανεπιστήμιο, στην οποία βρισκόμαστε κοντά και παράλληλα. Και θέλουμε αυτά τα εγχειρήματα να μπορέσουν να έχουν το ένα προστιθέμενη αξία για το άλλο. Δεν μπορούν να πηγαίνουν ανεξάρτητα. Άρα λοιπόν και σε αυτό είμαστε πάρα πολύ ενήμεροι και αναπτύσσουμε τα αντίστοιχα εργαλεία. Νούμερο 3. Η πληροφόρηση την οποία θα έχουμε θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένη. Γι' αυτό ακριβώς και το γραφείο αυτό προσπαθεί να βοηθήσει τη ΔΙΑΠ, την περιφέρεια, τη διαχειριστική, έτσι ώστε να συγκροτήσει ένα μηχανισμό, ο οποίος θα είναι μηχανισμός ολοκληρωμένος παρακολούθησης και αξιολόγησης, το οποίο μας κάνει, αν δεν κάνω λάθος Γιώργο, αρκετά να διαφέρουμε από όλες τις υπόλοιπες δομές, διότι αυτό δεν έχει ενσωματωθεί σε καμία άλλη προσπάθεια στον ελληνικό χώρο. Αυτός λοιπόν ο μηχανισμός τι έχει, ό,τι λέμε να έχει νόημα με βάση τον πρώτερο βίο και τις δράσεις που έχει εκτελέσει η περιφέρεια και να μας δίνει αυτή τη γνώση να μπορούμε να τη διηλύσουμε και να την κάνουμε καινούργιες προτάσεις και καινούργια μέτρα. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτά τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε μια ανανέωση της στρατηγικής της περιφέρειας, να βοηθήσουμε στην ανανέωση της στρατηγικής της περιφέρειας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αυτά. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, αλλά δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Για τον λόγο έχουμε χρόνο δηλαδή από πλευράς συμβολέου. Αλλά όπως όλοι γνωρίζετε, όλες οι προσπάθειες, είτε αυτό λέγεται ΕΣΠΑ, είτε λέγεται ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, είτε λέγεται σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, όλα βρίσκονται στον αρχικό σχεδιασμό και θα θέλαμε όσο μπορούμε τις δυνάμεις μας να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο για να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πληροφόρηση προς την περιφέρεια για να κάνει το σχεδιασμό της. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ, να μην πω σε άλλη λεπτομέρεια. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα είναι προς τη μην φτάνει. Στη διάθεσή σας μέσω ερωτήσεων μετά και μετά το κλείσιμο του κυρίου Περιφερειάρχη, αυτό που θα ήθελα να πει για οποιαδήποτε ερώτηση. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Ελπίζω ότι θα είναι μία από τις πάρα πολλές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ως μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά και ως καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, χαιρετίζω την ίδρυση του συγκεκριμένου γραφείου. Θεωρώ ότι έχει πεδίο δόξη λαμπρό μπροστά του. Πάντοτε πίστευα και υποστήριζα ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει το ανθρώπινο επιστημονικό προσωπικό, το ανθρώπινο επιστημονικό προσωπικό και τεχνικό προσωπικό. Συγκεντρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, έχει τους πόρους που απαιτούνται, φυσικούς και όχι μόνο, και τις υποδομές, τις οποίες βελτιώνει μέρα με την ημέρα, έτσι ώστε οι τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας να μπορούν να ταινίζουν το μέλλον με μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Όσον αφορά το Πανεπιστήμιο, είμαστε πάντοτε δίπλα στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης όποτε μας έχει ζητηθεί και νομίζω ότι θα έχουμε άριστη συνεργασία και με αυτό το γραφείο, διότι η καινοτομία είναι κάτι που πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι από καθένας από το δικό του μετερίζει για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον στις περιοχές που ζούμε. Μόνο.
Δύο κουβέντες και από μένα, με την διτή ιδιότητα και του ακαδημαϊκού και του εκπροσώπου του επιχειρηματικού τολμήματος της ανακύκλωσης Αιγαίου, που έχει ξεκινήσει από το 1995, ο κ. Πλακοτάρης είναι εδώ, με βάση ένα πρόγραμμα Leader, επιδότηση 60%, που ξεκίνησε στην περιφέρεια εδώ πέρα. Η δραστηριότητα της ανακύκλωσης επεκτείνεται σε όλα τα νησιά που έχουν μπλε εκεί και επιπλέον φτάνει μέχρι και την Κάλυμνο και την Κο και την Πάτμο. Στην πραγματικότητα διαχειριζόμαστε, παράγουμε δευτερογενείς πρώτες ύλες που προέρχονται από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα που είναι όλων των ρευμάτων, έτσι λέγονται τα απόβλητα. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 60 εργαζόμενους σε δύο διαφορετικούς χώρους, στη Λίμνο και κυρίως στη Λέσβο, και έχει ένα εισερχόμενο μερικών δεκάδων χιλιάδων τόνων που μετατρέπονται σε δευτερογενείς πρώτες ύλες. Με χαρά άκουσα τη δημιουργία αυτού του γραφείου. Θέλω να πω ότι συνέχεια στην ανάπτυξη της επιχείρησης υπήρχε ένα τρίπτυχο το οποίο έλεγε κοινωνία, περιβάλλον, βιώσιμη οικονομία. Η αλήθεια ήταν ότι στην πορεία υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες. Σήμερα θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε, αλλά η πραγματικότητα έτσι ήταν, υπήρχε και από πριν, ότι η κυκλική οικονομία είναι η βάση ανάπτυξης και της κοινωνίας. Άρα μας βρίσκει σε μια ευτυχή συγκυρία εμάς να είμαστε προσανατολισμένοι ήδη και μερικά χρόνια. Συγκυρία επίσης είναι το γεγονός ότι η περιφέρεια προσανατολίζει μια ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη, η οποία πραγματικά είναι πρωτότυπη, είναι πρωτοποριακή, και αυτή την περίοδο, σε συνδυασμό με την δημιουργία αυτού του γραφείου και την προσωπικότητα του κ. Στρογγυλόπουλου, νομίζω ότι έχει ένα μέλλον το οποίο πραγματικά θα είναι θαυμαστό. Δεν συνηθίζω να λέω λόγια μεγάλα, η πραγματικότητα επιβεβαιώνεται από το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι με αυτά τα εγκαίνια ανοίγει μια καινούργια περίοδος για την περιφέρεια. Όλες οι δυσκολίες που εμείς έχουμε, που στην πραγματικότητα είναι η διασύνδεση αυτών των νησιών, το να φέρεις ένα απόβλητο από την Πάτμο ή από την Ικάρια μέχρι εδώ και να το διαχειριστείς και να το επιστρέψεις στην παραγωγή, κάνοντας ένα βιώσιμο κόστος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η διασύνδεση που προτίθεται σήμερα το Γραφείο Καινοτομίας σε ανάπτυξη της περιφέρειας να προτείνει, νομίζω ότι θα διευκολύνει τα πάντα και κυρίως οτιδήποτε έχει παραχθεί σε αυτά τα νησιά. Κλείνοντας, μετά τα ενδιαφέροντα που ακούσαμε, ήθελα να τονίσω ένα σημείο. Η περιφέρεια προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα των νησιών. Τα νησιά, οι προσφυγωμάνες, οι προσφυγοδέκτες, οι οικονομικοί μεταναστοδέκτες των στρατοπέδων της Μόριας, είναι μια εικόνα που την αφήνουμε πίσω. Προσπαθούμε να την αφήσουμε πίσω. Να πάμε σε καινούργια πράγματα, στην καινοτομία. Μεθαύριο θα αρχίσει το γύρισμα μιας σειράς 120 επεισοδίων μιας ώρας διάρκειας για το Sky TV, που θα γυρίζεται στη Μυτιλίνη με τίτλο «Ο Γλυκάνισος». Πέρσι γυρίσαμε την ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη» στη Μυτιλίνη. Προσπαθούμε να αλλάξουμε την εικόνα της περιφέρειας. Δεν πρέπει να συνδέεται η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, όλο το Βόρειο Αιγαίο με τους προσφυγοδέκτες, με τους μεταναστοδέκτες. Είμαστε δυναμική κοινωνία και θα το αποδείξουμε. Μένει να το δείξουμε με αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ.